Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Καβαλάρι του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένα κοριτσάκι περίπου 2 ετών να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Παγεωργίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με σοβαρά εγκάβματα. Όλα συνέβησαν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι, όταν ο 28χρονος πατέρας του παιδιού επιχείρησε να γεμίσει βενζίνη στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου του χρησιμοποιώντας μπιτόνι. Κατά πληροφορίες, προκλήθηκε ανάφλεξη, πιθανότητα λόγω στατικού ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και να αρπάξουν τα ρούχα του παιδιού που βρισκόταν εκείνη την ώρα δίπλα του. Το άτυχο κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παγεωργίου και οι γιατροί αποφάσισαν την αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα, ενώ ο πατέρας του είχε ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί στο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται τώρα στη μονάδα σε κρίσιμη κατάσταση, με εκτεταμένα εγκάβματα όπως είπα πριν, σταθερή, και δίνουν μάχη οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, όλοι, προκειμένου να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Είναι δύσκολα, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι φέρει εγκάβματα στο 60% του σώματός του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του παιδιού, μιας και δεν έχουν πειραχθεί ζωτικά όργανα, ενώ το παιδί δεν εισέπνευσε καπνούς από τις ανθυμιάσεις. Στο Παπαγεωργίου, οι παιδοχειρουργοί, όταν ήταν το παιδί σε αυτή την κατάσταση, αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Και η αστυνομία έτρεξε και συνέλαβε τους γονείς, οι οποίοι μετά, επειδή είχαν τραυματιστεί και οι ίδιοι, πήγαν σε κάποια εφημερίδα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το τμήμα ασφαλείας της περιοχής, ενώ για τον πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.